Thank you.
Είναι δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος. Είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είδαμε 5 γκολ σήμερα. Θέλω και τις δικές σου τις εντυπώσεις έτσι. Ναι. Ξέραμε πριν από το παιχνίδι ότι θα κρυθεί στη δύναμη. Και όντως η δύναμη ήταν το κυρίαρχο στοιχείο. Γίνανε και πολύ ωραίες φάσεις βέβαια από δύο ομάδες που νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήμασταν ελαφρώς καλύτεροι και κερδίσαμε δίκαια. Φαίνεται ότι η ομάδα σιγά σιγά ξεπερνάει εκείνο το κάθισμα που είχε κάνει και δείχνει ότι αγωνιστικά αρχίζει και βρίσκεται τον εαυτό της ξανά. Ναι, είχαμε κάποια προβλήματα, ειδικά τα δύο παιχνίδια που ξερίτες που κάναμε με τον Σβορώνο και τον Λιτόφορο. Μας βγάλαν το ρυθμό από την ηρεμία μας. Τώρα είμαστε καλύτερα. Επανέρχονται και οι τραυματίες σιγά σιγά και νομίζω ότι τώρα στο φίνις του πρωταθλήματος θα μπορέσουμε πλέον αυτή την πρώτη θέση που κατακτήσαμε στη σημερινή αγωνιστική να την κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος. Τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Έτσι, είσαι ευχαριστημένος από τη σημερινή προσπάθειά τους? Συγχαρητήρια θα έλεγα σε όλα τα παιδιά που παίξαν και της αντίπαλης ομάδος. Παρότι ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, δεν ξέφυγαν από τα όρια τα αθλητικά. Εντάξει, κάποιες μικροεντάσεις υπήρχαν, αλλά νομίζω κίνηση σε αθλητικά πλαίσια. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Ευχαριστώ πολύ.